χαρακτηριστικά το πρωτομπάνιο της Ελένης Μενεγάκη στα Άφλα. Χαλαρή, ευδιάθετη και αισθητά δυνατισμένη, ένα μόλις χρόνο μετά τη γέννηση της μικρής Μαρίνας, η Ελένη ποζάρει στο κινητό της και βγάζει την πρώτη selfie του καλοκαιριού. Θέλει άνεμο η αγάπη, κάτι σαν να την ξυπνάει, να αλλάζει διαθέσεις. Ο άνεμος βέβαια δεν είναι συμμαχός της, όπως βλέπετε στα αποκλειστικά πλάνα της εκπομπής. Γι' αυτό μετά από λίγο γυρίζει πλευρό και συνεχίζει απτόητη τις πόζες της. Θέλει άνεμο η αγάπη. Δεν είναι λίγες οι φορές που Ελένη Μενεγάκη έχει εκφράσει την αγάπη της για το νησί της Άνδρου και ιδιαίτερα για τη συγκεκριμένη παραλία στα Άχλα, όπου εκεί μπορεί να χαλαρώσει, να απολαύσει την υπέροχη θέα και τα καθαρά νερά του Κυκλαδίτικου νησιού. Εκεί λοιπόν βρίσκει τον επίγειο παραδεισό της και ξεφεύγει από την καθημερινότητα και τους σκληρούς ρυθμούς της τηλεόρασης. Η Ελένη Μενεγάκη, τώρα που ανοίγει ο καιρός, συνηθίζει να φεύγει για το νησί της Άνδρου από την Παρασκευή το απόγευμα από Ραφίνα και επιστρέφει πάντα την Κυριακή το βράδυ με το τελευταίο καράβι για Ραφίνα. Φυσικά πάντα μαζί της έχει τα παιδιά της που λατρεύουν εξίσου το νησί. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για παρατί σου. Στα αποκλειστικά πλάνα της εκπομπής βλέπουμε την Ελένη Μενεγάκη να κατεβαίνει στην παραλία λίγο μετά τις 11 το πρωί, έχοντας όμως ξυπνήσει από νωρίς για να φροντίσει το πρωινό των παιδιών, τα οποία και φυσικά την ακολουθούν στην παραλία. Σε συναντήσα στην πλάζ και φορούσε στην κουάζ. Εκείνη απλή όπως πάντα όταν βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, φορά ένα κόκκινο σορτσάκι, ένα αθλητικό μπουστάκι και αντί για καπέλο ένα τίσερ. Θέλει να είναι ξένιαστη και ανεπιτίδευτη, μακριά από στάιλινγκ και βαρύ μακιγιάζ. Σε περιμένω τ' άλλο καλοκαίρι και έχω κρυμμένο σειρά μου για να στέρι. Λατρεύει τη φύση, το απεραντο γαλάζιο και θέλει να το απολαύσει όσο περισσότερο μπορεί. Όπως βλέπουμε στα πλάνα, η Ελένη δεν τόλμησε να βουτήξει, μιας και θεωρεί ότι η θάλασσα δεν είναι ακόμα ζεστή. Αλλά προτίμησε να χαλαρώσει και να κάνει λιοθεραπεία. Μπορεί να περνά υπέροχες στιγμές δίπλα στη θάλασσα, αλλά δεν ξεχνά και τους αγαπημένους της followers και θέλει να μοιραστεί τις μίνι διακοπές της, γι' αυτό και προσπαθεί να βγάλει την τέλεια φωτογραφία, την οποία και ανήρτησε στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με ραδιάκι φορητό. Η ώρα όμως έχει πάει μία και η Ελένη σκέφτεται τον Ματέο, ο οποίος βρίσκεται σε πυρετό προετοιμασιών του ξενοδοχείου του. Άλλωστε οι κρατήσεις έχουν ήδη γίνει και περιμένουν τους παραθεριστές. Έτσι, μετά από περίπου 2 ώρες, επιστρέφει στο ξενοδοχειακό συγκρότημα για να συνεχίσει το πρόγραμμα της ημέρας. Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά. Και κάπως έτσι αρχίζει το καλοκαίρι για την Ελένη Μενεγάκη δίπλα στο κύμα με την οικογένειά της. Σκέφτεστε κάτι καλύτερο? Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι.